Το προσχέδιο του ψηφίσματο των Ηνωμένων Εθνών αποδεικνύει και πάλι τι τρικλοποδιέ, τι ραδιουργίε που θέτουν οι Βρετανοί. Επιδιώχθηκε μάλιστα να εισαχθεί παρελθοντικό ψήφισμα που επιτρέπει πολλαπλέ ερμηνείε, υποβοηθώντα έτσι την Τουρκία. Θα πάμε αιθούσα σύνταξη, θα πάμε στο Γιώργο Τάτι. Έχει όλε τι πληροφορίε και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Αυτή τη στιγμή, Πέτρα, είναι υπό το τρίτο προσχέδιο. Ωστόσο, κατά το δεύτερο προσχέδιο, οι πληροφορίε λένε πω. Η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω φίλων χωρών έχει ζητήσει μεταξύ άλλων πιο ξεκάθαρη αναφορά στη βάση λύση, πιο ξεκάθαρη καταδίκη στο ζήτημα τη περίκληση αμοχώ του και να αποσυρθεί αναφορά στην τέταρτη παράγραφο του προημείου, η οποία αξιολογείται ω προβληματική καθώ παραπέμπει σε παρελθοντικά διατακτικά που επιτρέπουν πολλαπλέ ερμηνείε για την πολιτική ισότητα και το κατάλοιπο εξουσιών. Το τελευταίο σημείο αφορά την συμπερίληψη πλησίων τη βάση λύση για τη ζωνική δικαιονοτική ομοσπονδία τη Τετάρτη παραγράφου του διατακτικού του ψηφίσματο 716 του 1991, η οποία λέει το εξή. Η θέση του Συμβουλίου Ασφαλεία για τη λύση του Κυπριακού βασίζεται σε ένα κράτο τη Κύπρου που περιλαμβάνει δύο πολιτικά ίσε κοινότητε, όπω ορίζεται στην 11η παράγραφο του παραρτήματο ΑΙ τη έκθεση του τη 8η Μαρτίου 1990. Αυτό αφορά την συγκεκριμένη παράγραφο, η οποία μεταφράζεται ω εξή. Ενώ η πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική συμμετοχή σε όλου του κλάδου τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και διοίκησή τη, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται μεταξύ άλλων με διάφορου τρόπου. Στην αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και στι αποφάσει τη Ομοσπονδιακή σε διασφάλιση που να κάνουν σίγουρο ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν θα έχει την εξουσία να λαμβάνει μέτρα κατά των συμφερόντων μια κοινότητα και στην ισότητα στι πανομοιότυπε εξουσίε δηλαδή και λειτουργίε των δύο Ομοσπονδιακών κρατών. Το παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί ίσω την καλύτερη απόδειξη τη επικοδομητική ασάφεια ναι. που επιδίωκαν οι Βρετανοί. Έτσι θέλουν να επαναφέρουν διευρυμένε ερμηνείε τη πολιτική ισότητα που θα δώσουν το χαρτί στου Τουρκοκύπριου να συναποφασίσουν για όλα, ενώ η τελευταία πρόταση παραπέμπει εμέσω στην κυριαρχική ισότητα που θέλουν οι Τούρκοι. Παράλληλα, μα λέχθηκε επίση για παράγραφο η οποία εκεί που αναφέρεται στην εξέβρεση κοινού εδάφου, υπάρχει σημείωση που προποθέτει κατά κάποιον τρόπο την έγκριση και των δύο πλευρών, που πάλι ανοίγει δρόμου για νέο πλαίσιο λύση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Τάτη, για το αναλυτικότατο.